θα αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα και θα πάμε σε κάτι ευχάριστο, δημιουργικό. Ούτως ή άλλως είμαστε κυρίως Παρασκευή. Δημιουργικό. Και θέλουμε κυρίως να κλείσουμε έτσι με ωραίες ειδήσεις. Και ήταν η καλή συγκυρία. Χθες λοιπόν, στο Ζάπιο, ένας άνθρωπος, τον οποίο τον έχουμε αγαπήσει πολύ οι πατρινοί, η μισή τον έχουμε αγαπήσει, η άλλη μισή τον έχουμε μισήσει. Καλώς εισαγωγικά γελάει ο ίδιος. Λοιπόν, κάτσε να το μάλλουμε στην κουβέντα, περίμενε. Είναι μαζί μας ο Πάρης Λαλιώτης. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η μισή σε έχουμε αγαπήσει, η άλλη μισή σε έχουν μισήσει για τις καθυστέρησες. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Αλλά έτσι είναι ακριβώς αυτά τα πράγματα. Να καταλάβει και ο κόσμος, για όσους δεν σε ξέρουν, που νομίζω ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είσαι ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από το group 86, το group που πραγματικά... Δεν κρύβεται. Κρύβεται. Τέλος πάντων, είσαι πίσω από τις καταπληκτικές μάσκες που φτιάχνει, θα μπορούσαμε να πω. Κοίτα, μιλάει η δουλειά από μόνη της, όμως δεν χρειάζεται να υπάρχουν πρόσωπα, θεωρώ. Έτσι, έτσι. Πολύ σωστά. Ναι. Λοιπόν, χθες στο Ζάπιο εντυπωσίασες για άλλη μια φορά. Έχει ξεφύγει, θέλω να σου πω ότι δεν θυμάμαι πόσα χρόνια έχουν περάσει, στο Νασό από το 11. Από το 11 είχαμε ξεκινήσει. Τότε. Από το Νασό, από τις αποθήκες του Ασό, ο Πάρης Λαλιώτης χθες στο Ζάπιο, εγώ το λέω πάρα πολύ απλά, και με άλλα πράγματα που έχει κάνει όλη αυτή την περίοδο, να εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα, να πούμε. Πώς προέκυψε τώρα όλο αυτό? Ήταν κάτι που το ήθελα πάρα πολλά χρόνια. Απλά ορίμασανε οι καταστάσεις. Ορίμασα και εγώ σαν άνθρωπος για να το κάνω. Γιατί πρέπει να είσαι έτοιμος να κάνεις ένα τέτοιο βήμα. Δεν είναι εύκολο και δεν είναι και... Είναι και μια στροφή όχι πολύ διαφορετική, αλλά σε άλλο χώρο. Το είχα μέσα μου και απλά θέλησα να το κάνω πράξη. Και ήρθε η ώρα και είπα θα το κάνω. Με αρκετό κόπο, και αρκετά ξενύχτια και μεγάλη προετοιμασία. Και μεγάλη προετοιμασία. Να πούμε ότι συμμετείχες στο Athens Designer Week. Ναι. Εμείς που έχουμε δει τις δημιουργίες σου και στο Πατρινό Καρναβάλι, σίγουρα βλέποντας κάτι τέτοιο, χωρίς να ξέρουμε ότι είσαι, θα καταλαβαίναμε. Βλέπουμε στοιχεία. Ναι. Τις εντυπώσεις τώρα των ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί, των ανθρώπων της μόδας, γιατί είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, έτσι. Ναι. Ποιες ήταν οι εντυπώσεις του, γιατί έγινε η επίδειξη? Ήταν λίγο διαφορετικό από αυτό που συνηθίζουν να βλέπουν. Δηλαδή, σου λένε εντάξει, τώρα τι, θα φορέσω αυτό και θα πάω μια βόλτα. Δεν είναι τέτοιου τύπου, γιατί ρωτάνε πάρα πολύ. Δεν είναι η μόδα και αυτό ήτανε που έκανες. Ήταν καθαρά κοστούμια avant-garde και βραδινά φορέματα ορισμένα. Απλά ήταν πλαισιωμένα με κάποια headpieces που είναι ιδιαίτερα και είναι χαρακτηριστικά πλέον με τα υλικά τους. Είχες άγχος γιατί? Πάρα πολύ. Είχες άγχος ότι θα παρουσιάσεις τη δουλειά σου που ήταν η πρώτη φορά που κάνεις κάτι τέτοιο μπροστά σε κόσμο που είναι ο κόσμος της μόδας. Ήταν αυτό ακριβώς, ήταν ένα άγχος το οποίο δημιουργικό από τη μία, αλλά πολύ στρεσογόνο σε κατάσταση, γιατί και δεν είχα ξανακάνει επαφή με αυτό το όλο πώς γίνεται. Και ήταν και αρκετά δύσκολο στο να το μπω σε αυτή τη διαδικασία και να το στήσω σε αυτό το πράγμα. Γιατί δεν είναι φορά εντάξει το μοντέλο που είναι η δημιουργή, η βοηθή κτλ. Είναι η μάσκα, είναι όλες αυτές οι κατασκευές. Είναι πάρα πολλά από πίσω, τα οποία δεν φαίνονται, τα οποία μέχρι να φτάσει σε αυτό το σημείο είναι αρκετά δύσκολο. Μάλιστα. Πόσο καιρό πήρε αυτή η προετοιμασία? Από το Μάρτιο ξεκίνησα, σχεδιάζοντας κάποια πράγματα. Ήρθα σε επαφή με την Athens Exclusive Fashion Designer Week. Έδειξα δουλειά μου και μου δώσανε κανονικό show, γιατί θεωρήσαν ότι είναι επαγγελματικό το επίπεδο που μπαίνω και όχι σαν πρώτο εμφανιζόμενο. Πόσες δημιουργίες παρουσιάστηκαν? Παρουσιάστηκαν 21 κομμάτια, 21 ρούχα και 21 κατασκευές. Εντάξει. Καλά πήγε. Καλά πήγε. Μια χαρά πήγε και νομίζω ότι είχε και τον καλύτερο διαφημιστή από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, το Άκη Καβαλά. Ναι, ναι. Ο οποίος εντυπωσιάστηκε με το. Εντυπωσιάστηκε. Ήταν μια. Δεν το περίμενα. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια. Ήταν κάτι πολύ που ήταν εκτός από αυτά που περίμενα να γίνουν. Ενδιαφέρθηκε. Είδε τη δουλειά μου, ενδιαφέρθηκε και ήρθε στα παρασκήνια. Και ήταν τιμή μου που παραβρέθηκε εκεί πέρα, το συζητάω καν. Φόρεσε ένα. Και έκανε και κάποια δικά του θέμα. Πολύ καλός, πάρα πολύ καλός, εξαιρετικός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ούτως ή άλλως γνωρίζει τη μόδα. Είναι ένα τέρας της μόδας, δεν το συζητάμε και είναι
καταλαβαίνει το μέγεθος που μιλάει, για ποιο μέγεθος μιλάμε. Βλέπω τις εικόνες. Είναι πραγματικά πολύ. Είδα και κάποιους ανθρώπους τις που κοιτούσαν θεατές, που είχαν εντυπωσιαστεί. Κάνεις και διαφήμιση και στο πατρινό καρναβάλι με αυτόν τον τρόπο, θέλω να σου πω. Γιατί εμείς πραγματικά από την πρώτη φορά που εμφανίστηκε μια τέτοια δημιουργία, όχι αυτές, παρόμοιες, στο πατρινό καρναβάλι, εντυπωσιαστήκαμε όλοι. Γιατί είναι κάτι το διαφορετικό. Δεν είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει. Είναι ένα βήμα μπροστά. Είναι αλιστική, θα το πω, έτσι, θα το ένα πω βήμα μπροστά. Είναι μια άλλη αντίληψη το τι σημαίνει, ας πούμε, καρναβάλι. Ναι, έδωσε. Δεν το θεωρώ ότι πρέπει να μπει μέσα σε μία λέξη αυτό το πράγμα. Όχι, αλλά έδωσες και έμπνευση και σε άλλα group. Αυτό ήταν πάρα πολύ καλό και χαίρομαι που έγινε αυτό και μακάρι να βρεθούν. Γιατί το είδαμε στη συνέχεια. Και άλλα πληρώματα που να μπορέσουν να μπουν, να μην, όχι να κάνουν το ίδιο, να κάνουν το δικό, να πάρουν τη δική τους ταυτότητα. Ακριβώς. Ήταν σημείο που την επόμενη χρονιά είδαμε πολλά πληρώματα να αλλάζουν τρόπο σκέψης. Να κάνουν και σκευές και να δημιουργούν. Γιατί ο κόσμος είναι πάρα πολύ σημαντικό, ο κόσμος το αγαπάει αυτό και το θέλει και εμείς το είδαμε έμπρακτα αυτό το πράγμα. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ήταν αρκετά συγκινητικό το να το ζεις αυτό το πράγμα, την αγάπη του κόσμου και αυτό πιστεύω ότι είδαν και οι υπόλοιποι και θέλανε να το κάνουν και καλά κάνουν και να έρθουν ακόμα περισσότεροι γιατί έτσι αυτό το καρναβάλι, αν γίνει αυτό, το καρναβάλι θα πάει θα βήματα πάει μπροστά. Θα πάει πολλά βήματα μπροστά. Και θα είναι και κάτι το μοναδικό το οποίο θα προσελκύσει και κόσμο να έρθει να το δει. Γιατί πλέον δεν έχουμε τόσο κόσμο. Όχι. Η αλήθεια είναι αυτή, γι' αυτό γίνονται και κάποιες προσπάθειες από τους ανθρώπους που αγαπούν το καρναβάλι, το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Αλλά έτσι από μόνο του δεν γίνεται, πρέπει να έχουμε να δείξουμε και κάτι εντυπωσιακό, εικόνα, αυτό που λέμε. Που πάντα περιμέναμε, για παράδειγμα, τι θα βγάλει φέτος και τι θα δούμε φέτος στον δρόμο. Να ρωτήσω κάτι. Τι υλικά χρησιμοποιείτε? Τι υλικά? Υλικά είναι κυρίως υλικόνες, διάφορα βιομηχανικά υλικά κυρίως. Έχω βρει τον τρόπο να τα χειρίζομαι σε σχέση με τη συνήθι χρήση τους που υπάρχει στην αγορά. Τα φτιάχνεις μόνος σου. Ναι. Είναι σημαντικό αυτό, έτσι δεν και με άλλα άτομα που βοηθάνε. Καλά, φυσικά, εντάξει, γιατί έχω okay. Τους ανθρώπους μου δίπλα, αυτοί που με ακολουθούν και τους αγαπάω πάρα πολύ και με αγαπάνε, γιατί αλλιώς δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έχουμε πρώτα σχέδιο και μετά υλοποίηση ή γίνεται ταυτόχρονα? Πρώτα σχέδιο και μετά υλοποίηση. Αλλάζει στην πορεία? Μπορεί, ναι. Αν χρειαστεί, ναι, μπορεί να αλλάξει. Αν βλέπουμε ότι υπάρχει θέμα, ότι προσαρμογείς ή οτιδήποτε, αλλάζει, ναι. Μάλιστα. Θα σε ξαναδούμε στο πατρινό καρναβάλι? Ήδη έχω ανακοινώσει την επάνωδο, αλλά όχι ως γκρουπ, ως θέατρο δρόμου, γι' αυτό και άλλαξε και η ονομασία. Πλέον ονομάζεται Street Theater Performance, το οποίο θα κάνουμε μια performance στον δρόμο, δηλαδή μια κάτι σαν, να το πω, χορευτικό, κινησιολογικό, ακόμα πιο εντυπωσιακό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Θέλουμε να ξεφύγουμε από το τίτλο του group, γιατί δεν είναι group αυτό πλέον που παρουσιάζει κάτι τέτοιο. Group είναι άλλο πράγμα. Ναι. Και θεωρούμε ότι θα είναι κάτι, άλλη μια... Έχετε κάνει δηλαδή την καινούριο. Πρότασή σας στον καρναβαλικό οργανισμό και περιμένετε... Δεν έχουν γίνει ακόμα, απλά όπως και κάθε χρόνο δηλώνουμε το επόμενο, το τι θα βγάλουμε ουσιαστικά και το έχουμε δηλώσει ήδη ότι θα βγει, οπότε είμαστε κομπλέ. Μέσα στην παρέλαση. Μέσα στην παρέλαση θα προσπαθήσουμε... Να ανοίξουμε την παρέλαση. Το ιδανικό είναι το αυτό. Ιδανικό. Γιατί όταν θες να δείξεις κάτι και είναι θέατρο δρόμου, ούτε να είναι στη μέση και να έχουμε τα προβλήματα. Τα προβλήματα. Τα εκάστοτε προβλήματα. Να μην πούμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Τον καθυστερήσω. Ναι, αλλά είναι μερικά πράγματα όμως που έτσι πρέπει να γίνονται. Που έχουν τρέξει όταν θες να δείξεις κάτι. Και στο τέλος που παρελάσαμε ήταν πάρα πολύ ωραίο, όπως το είπα, ήταν η μοναδική εμπειρία. Ο κόσμος το περίμενε. Ήταν συγκινητικό το ότι περίμενε ο κόσμος στο τέλος. Αυτό δεν το περίμενε ούτε εμείς, να φανταστείτε. Αλλά ήταν τρομερό το συνέστημα ότι ήταν μια άλλη παρέλαση. Εμείς παρελάσαμε στο τέλος με φωτιζόμενα άρματα, με άλλο εντελώς νοοτροπία που δεν το είχαμε ζήσει μέχρι στιγμής. Γιατί ήσασταν, επειδή λόγω της υψηλής βαθμολογίας βγαίνατε μπροστά. Όπως και τα περισσότερα μέσα σε εισαγωγικά καλά πληρώματα που βγαίνουν στην αρχή. Είναι μια τελείως διαφορετική εμπειρία όταν παραλάβεις προϊόντα και αυτό με το βράδυ. Είναι μια ωραία ιδέα να προτείνουμε στον καρναβαλικό οργανισμό να βγαίνουν στο τέλος και να περιμένουν ο κόσμος. Τα γκρουπ θα με ακούσουν εκεί πέρα, οι υπόλοιποι καρναβαλιστές, ο κύριος Φάκαλος εκεί. Να βγαίνουν στο τέλος και να περιμένει ο κόσμος να λέει «Α, τα κάνουν στο τέλος, θα μείνουμε». Ο Πέτρος ο Ψωμάς, ο Δημήτρης ο Φάκαλος. Ναι, μιλάμε για τα μπροστινά τώρα. Αυτά. Να βγαίνουν στο τέλος. Κρατηθείτε.
πείτε. Ξέρετε, θα μα κράξουν οι άξονα. Πραγματικά. Λοιπόν, κύριε Λαλιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά, γιατί μας κάνετε περήφανος. Θα σας ξαναδούμε σε κάτι τέτοιο. Ναι, φυσικά. Νέος δρόμος, λοιπόν. Είναι το καινούριο μου παιδί. Και θα πρέπει να το υποστηρίξω, να το μεγαλώσω, να το... όπως είδε, πώς γίνεται με όλα τα παιδιά μου. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε να γίνει κάτι στην Πάτρα. Θα γίνει. Ορίστε. Ωραία. Τη βγάλαμε την είδηση. Τη βγάλαμε. Λοιπόν, γι' αυτό σας έχω πει να βλέπετε Μετρόπολης. Με πολύ μεγάλη χαρά, πραγματικά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς να πάμε να δούμε κάτι που δεν ήταν ωραίο και πάει να γίνει ωραίο. Ακριβώς, είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής. Φτιάχτε πεζόδρομους, να έχουμε να κάνει ο κύριος Λαλιώτης στο, στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας αυτό το ωραίο που κάνει, τέλος πάντων. Ωραία. Ωραίο αυτό. Δεν είναι πολύ ωραία ιδέα αυτή. Ένα τέτοιο, μια τέτοια παρουσίαση. Βεβαίως. Σε πεζόδρομο.